Άνοιξε ένα κάτι να τα βάψει μαύρα, ρε παιδί. Όχι, εγώ ποτέ. Ποτέ δεν πρόκειται να τα βάψω μαύρα, παρότι προέρχομαι από μια οικογένεια που έχει γραφείο κηδείων και κολλάει με το έργο. Εγώ πάντα χρωματιστά. Εσύ ασχολήθηκες ποτέ με την οικογενειακή επιχείρηση? Όχι, ποτέ. Όχι. Όταν εμείς μεγαλώσαμε, αυτό πουλήθηκε. Δεν θέλαμες να μάθεις τη δουλειά που λέει. Όχι, την έμαθα γιατί μεγάλωσα μέσα σε αυτό. Μ' αρέσει το χρώμα το μοβ εξαιτίας των μοβ κορδέλες της μοβ που σε έβλεπα από παιδάκι. Εγώ είμαι πολύ εναντίον της Εκκλησίας σε αυτό το θέμα και είμαι υπέρ της καύσης των νεκρών. Έτσι. Θα καώ. Εγώ εγγράφος έχω αφήσει τι θα γίνει όταν θα πεθάνω. Εγώ θέλω να καώ στην πατρίδα μου και όχι στη Βουλγαρία. Και μέχρι το τέλος της ζωής μου θα προσπαθήσω και θα το πετύχω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω ούτε πολιτική κηδεία, θέλω απλώς οι δικοί μου να με στείλουν για κάψιμο και αμέσως μετά να γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή, γιατί πέρασε από τη ζωή ένας πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος. Ένα πάρτι με τραγούδια, με χορούς. Εγώ έχω κάνει την πρώτη μου διαθήκη στα 25 μου, όταν πήρα το πρώτο μου σπίτι. Είμαστε τυχεροί που ζούμε. Τώρα μπορεί να γίνει κάτι και να καταπλοκωθούμε όλοι μαζί.